Περιμέναμε, δηλαδή έδωσε απαντήσεις, δεν κρύφτηκε, δεν είπε μίλησε το κανάλι, ήταν ειλικρινής και για αυτή η σχέση που στείνεται με τους ακροατές δεν είναι τυχαία. Είναι μα είναι δυνατόν να πω, αχ δεν το ήξερα, είναι δυνατόν. Όχι, είναι τόσο εύκολο να πεις ότι μίλησε το κανάλι μέσω ενός δελτίου τύπου, ας πάμε παρακάτω. Τώρα πλάκα πλάκα είσαι το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που έκανε πρωινό, που έκανε εκπομπή και τώρα το πρώτο ζευγάρι που πια έχετε τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους και συνεργάζεστε ξανά. Αν μου επιτρέπεις, καλά, ναι, τι. Ήμασταν το πρώτο τηλεοπτικό ζευγάρι που και εκείνος έχει και είχε μία πορεία και δημοσιογραφική και τηλεοπτική. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει την εμένα. Είχε. Λέω. Γενικά. Α, τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Όχι, να γενικά, όχι τους. Δεν μιλάω σε κάποιον συγκεκριμένο. Και από την άλλη και εγώ είμαστε το πρώτο. Δεν ήμουνα τραγουδίστρια. Δούλευα ήδη σχεδόν 8 χρόνια είχα, 8-9. Ως βασική παρουσίαση. Είχες γράψει δική σου πορεία. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ενώθηκαν πω... δύο όμως επαγγελματίες. Δύο επαγγελματίες που ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Για μένα όμως δεν ήταν το σημαντικό το στη ζωή. Για μένα το σημαντικό ήταν ότι ήταν ένα ζευγάρι που ήταν και οι δύο παρουσιαστές. Μιλάω για την πρωτιά. Ούτως ή άλλως. Δεν ήμουν εγώ κάτι άλλο και έγινα κάτι άλλο. Όταν ήμουν στο Άλτερ έκανα εκπομπή 4 ώρες, παιδιά, τότε. Βεβαίως, βεβαίως. Ήτανε οικονομικό. Αφού ξεκινήσατε, τελειώνετε έχουμε το πράγμα. Λοιπόν, αφηγήνα. Ελάτε. Βέβαια, πάμε. Ελάτε hey, να... hey, μία τελευταία παρατήρηση για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ. Να υπενθυμίσουμε ότι με τον Γιώργο Γιάγκα συνεργαστήκατε από κοινού από το 2010 έως το 2013 στο Μέγκα, στην πρωινή ζώνη του Μέγκα. Πήρατε μεταγραφή για τον Αντένα το καλοκαίρι του 2013 και συνεργαστήκατε μαζί στο πρωινό μέχρι το 2016. Δηλαδή, πόσο χρόνια στο σύνολο ήμασταν μαζί σε εκπομπές? Πολλά. Έξι, πάνω από 6 χρόνια. Πάνω από 6 χρόνια. Σας περιμένουμε. Μου στείλε χτες μήνυμα. Λοιπόν.